Σήμερα έχουμε καλεσμένη την κυρία Μάρα Ζαχαρέα, την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου της Ινδουστρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Και έχουμε μαζί μας τον. Έχουμε μαζί μας τον Κόνερι. Που όποτε λέω το όνομά του, μου λένε όλοι, α, είναι από τον ηθοποιό, από τον Σον Κόνερι. Εγώ δεν πρωτοτύπησα, αυτό είπα. Ναι, δεν είναι από τον Σον Κόνερι. Ίσως και να είναι, δεν το ξέρω. Τον είχε βαφτίσει έτσι η κυρία που μου τον έδωσε. Τον πήρε όταν ήταν 3 μηνών, τώρα είναι περίπου 3 χρονών. Και επειδή του είχαν δώσει ήδη το όνομά του, δεν ήθελα να του το αλλάξω και έμεινε έτσι λοιπόν και είναι ο Κόνερι. Τώρα πόσο είναι, λίγοτε. Είναι περίπου 3 χρονών. Α, είναι 3 χρονών. Ναι. Άρα τον έχετε αρκετό καιρό. Ναι, τον έχουμε 3 χρόνια. Είναι Ράκντολ. Είναι διασταύρωση Περσικού και Βιρμανίας. Η Ράτσα Ράκντολ ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες από μια κυρία που πρώτη έκανε αυτή τη διασταύρωση. Και Ράκντολ σημαίνει, θα μπορούσαμε να το πούμε εμείς εδώ έτσι μια ελληνική μετάφραση πρόχειρη, σαν μικρό χαλάκι εξώπορτας, γιατί είναι πάρα πολύ απαλό και πάρα πολύ μαλακό το σώμα του. Τώρα εδώ έτσι είναι λίγο ανήσυχος, δεν είναι αυτή η κανονική του κατάσταση. Είναι όχι, αυτή είναι η κανονική κατάσταση της γάτας. Η κανονική του κατάσταση είναι να είναι ήρεμος. Ναι. Κάτσε. Καλά, εννοώ τώρα οι γάτες δεν αγαπάνε πολύ τις μετακινήσεις, τις αλλαγές στο περιβάλλον. Πάντως δεν είναι μικρός όμως για γάτα, είναι μεγαλός όμως. Ε. Ναι, είναι μεγαλός όμως και έχει 5,5 κιλά. Μια χαρά. Ωραία. Κάνε εσύ τη βόλτα σου, μην αγχώνεσαι. Και εμείς συνεχίζουμε κανονικά την εκπομπή.